Το πιο πολύ συζητημένο τηλεοπτικό πρόσωπο του καλοκαιριού, ο Γιώργος Λιάγκας, σπάει τη σιωπή του για πρώτη φορά στα Αποκαλυπτικά Plus. Πώς φάνηκε η παράσταση? Ξεκινάω μαλακά. Πού με πετύχατε τώρα, παιδιά? Hey, τα ξέτρες μιλάνε πολύ. Ακόμα διακοπές είμαστε. Η δαιμόνια Έλενα Πολυκάρπου άδραξε την ευκαιρία και τον στρίμωξε στο Δύο Ηρώδου του Αττικού, όπου αμέριμνος, μαυρισμένος και αισθητά δυνατισμένος, παρακολούθησε την παράσταση του καλού του φίλου Πέτρου Φιλιππίδη. Να πω καλό από καλό καιρό, καλό χειμώνα ή καλοκαιρινές διακοπές για πάντα? Κοιτάξτε, εγώ υπό την έννοια των μπάνιων, εγώ κάνω μπάνιο όλο τον χρόνο. Οπότε δεν σταματάει για μένα το καλοκαίρι, εξάλλου μέσα στις καρδιές μας. Εγώ είμαι λάτρης της θάλασσας, οπότε έχω καλοκαίρι στην καρδιά από όλο τον χρόνο. Οπότε δεν υπάρχει φθινόπωρο για χειμώνας, καλοκαίρι μονίμως. Ο Γιώργος Λιάγκας για πρώτη φορά απαντά θαρετά για το τηλεοπτικό του μέλλον. Θα μείνει ή θα φύγει από τον Αντένα? Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα μιλάνε όλοι για σένα. Έλα, το ξέρεις τώρα. Πού, τι θα γίνει, πώς θα γίνει, πού θα είναι ο Γιώργος, θα είναι το πρώτο μισό, δεν θα είναι το πρώτο. Και για τον Αρναούτογλου βέβαια. Και αυτόν κυνηγάμε. Τον πέτυχα στο τέλος. Εσένα το πέτυχα στην αρχή. Τον πέτυχε στον Γρηγόρη. Τον πέτυχα. Τι σου είπε ο Γρηγόρης? Μου είπε κι αυτός. Ό,τι μπορούσε μου είπε. Ωραία. Με κάλυψε ο Γρηγόρης, φεύγω. Ενώ σ' αρέσει που αυτή τη στιγμή υπάρχουν άνθρωποι που τους αρέσει να κάθονται και να πληρώνουν? Όχι καθόλου. Τώρα πέραν της πλάκας, ναι, δεν είναι που κάνουμε. Κανένας δεν. Σε κανέναν δεν αρέσει να κάθεται να πληρώνεται. Υπάρχει ένα συμβόλαιο, αν μιλάτε για το συμβόλαιο με τον Αντένα, να του ξεκαθαρίσουμε ότι παραμένω στον Αντένα, είμαι στον Αντένα. Όλα τα άλλα που γράφονται για συμφωνίες, για καλλιές κτλ. Δεν ισχύουν. Ωστόσο, όταν έχεις συμβόλαιο με ένα κανάλι, η λογική είναι ότι πρέπει να συνεργαστείς με το κανάλι, να αποφασίσετε με το κανάλι τι θα κάνετε μαζί. Ο Γιώργος Λιάγκας δεν εφησυχάζει ποτέ και έχει μάθει στη δημοσιογραφική του καριέρα να την υδρώνει τη φανέλα. Είμαι στον Αντένα τόσα χρόνια, έχουμε κάνει πολλές επιτυχίες. Είναι ένα κανάλι το οποίο το έχω αγαπήσει, με έχει αγαπήσει, πιστεύω θα βρούμε κάτι να κάνουμε. Είναι εύκολο να φεύγεις από μια εκπομπή που έκανε περίπου 21%? Παραπάνω έκανε μας αδικίες. Και παραπάνω, και παραπάνω. Και είναι εύκολο, το χωνεύεις? Εντάξει, εγώ παρουσιαστής είμαι, δεν παίρνω τις αποφάσεις. Μου ανακοινώθηκε και τελείωσε η εκπομπή. Τώρα από εκεί και πέρα, αυτό έχει γίνει πέρσι τα Χριστούγεννα. Έχει περάσει μισή σεζόν που ουσιαστικά είμαι εκτός τηλεόρασης. Εντάξει, ο κριτής του dancing δεν είναι για μένα κάτι που okay. Το αντιλαμβάνεστε για ποιους λόγους το έκανα. Έκανες λάθη, Γιώργο? Δουλεύω ασταμάτητα τόσα χρόνια. Λέτε να μην έχω κάνει λάθη, πάρα πολλά. Δηλαδή αυτή τη στιγμή ακούγεται ότι μπορεί να κάνεις πρωινό. Όχι στον Αντένα, αλλού. Ακούγεται ότι μπορεί να είσαι... Για να το ξεκαθαρίσω. Εγώ έχω ένα συμβόλαιο με τον Αντένα. Παραμένω στον Αντένα. Από εκεί και πέρα, το τι μπορεί να συσκέψει κάποιου καναλάρχη, κάποιου στελέχους και το τι μπορεί να συζητηθεί, είναι κάτι το οποίο μπορεί να γίνεται, μπορεί να μην γίνεται. Δεν θα το διαψεύσω, ούτε θα το επιβεβαιώσω εγώ αυτή τη στιγμή. Το ζητούμενο όμως είναι ότι καμία κουβέντα επίσημη δεν μπορεί να έχει γίνει, δεδομένου ότι εγώ είμαι ο παρουσιαστής του Αντένα και περιμένω από το κανάλι που τιμώ τόσα χρόνια και με έχει τιμήσει και εκείνο να μου πει τι θα κάνω τη σεζόν 18-19 που ξεκινάει τώρα. Η αποδέσμευση έχει μπει στο μυαλό σου? Πεις και να μπαινε, θα μου το έλεγε σε μένα τώρα? Κοιτάξτε, τώρα μπαίνουμε σε ζητήματα τα οποία αφορούν μια συζήτηση που γίνεται μεταξύ εμού και του καναλιού. Για αρκετά έμαθα ότι συναντήθηκες. Γιατί να μην συναντηθώ, μια χαρά φίλοι μας όλοι. Και πολύ καλές σχέσεις έχουμε. Πιστεύω ότι θα βρεθεί μια λύση να κάνουμε κάτι στον Αντένα. Θέλεις να μείνεις στον Αντένα, αυτό καταλαβαίνω εγώ. Θέλω, κοιτάξτε. Εμείς οι εργαζόμενοι θέλουμε να έχουμε δουλειά. Το ζητούμενο δεν είναι να πληρώνεσαι. Αυτό που λέμε να πληρώνεσαι και να κάθεσαι δεν είναι ότι καλύτερο. Γιατί ξέρετε, αυτό σημαίνει και κάποια απαξία. Δηλαδή, το να σε πληρώνω εγώ 2-3 χρόνια και να σε έχω σε ένα κλουβί και να μην εργάζεσαι, μετά από 2-3 χρόνια, όταν θες να πας να βρεις εργασία, δεν θα σε θυμάται κανένας. Άρα, το σημαντικό για μας είναι να πληρωνόμαστε και να εργαζόμαστε. Αυτό εξάλλου λένε τα συμβόλαια. Ότι σε πληρώνω για να μου κάνεις κάτι. Αν δεν μου κάνεις κάτι, γιατί να σε πληρώνω? Το Σύνταγμα λέει ότι είναι αναφέρετο το δικαίωμα του εργαζόμενου στην εργασία. Εγώ αυτό που καταλαβαίνω. Και το Σύνταγμα είναι πάνω από όλους μας. Δεν θέλεις να κάθεσαι και να πληρώνεις. Μα ποιος θέλει να κάθεσαι και να πληρώνεις, παιδιά? Θέλουν να δουλέψουν. Δεν παραλείπει να σχολιάσει και την προσθήκη του καλού του φίλου Δημήτρη Ουγγαρέζου στο πρωινό της Φέης Κορδά. Μια κίνηση ματ που τον χαροποίησε ιδιαίτερα. Είδες το πρωινό, έμαθες για τον Δημήτρη Ουγγαρέζου, για το φίλο σου? Ότι θα πάει στη Φέη. Επίσημα πια.
πώς φαίνεται αυτό. Μια χαρά, γιατί το Δημήτρη, εντάξει, γιατί φαίνεται, θέλω να πω κάτι, γιατί θα παρεξηγηθώ. Τα καλύτερα θα πω. Μα καλό θα πω, ναι, προφανώς αυτό εννοώ. Το Δημήτρη πέρσι μαζί και στο Late Night. Έχουμε συνεργαστεί πολλές φορές. Εμένα ταιριάζει πολύ το χιούμορ μου. Πιστεύω ότι είναι μια πολύ ωραία προσθήκη στο πρωινό. Ο Γιώργος Λιάγκας, χωρίς περιστροφές, μιλά και για την προσωπική του ζωή. Έχει γυρίσει σελίδα. Βγήκαν φωτογραφίες με μια κοπέλα δίπλα. Μάθαμε πολλά. Θέλω, όχι ότι με ενδιαφέρει, με την έννοια ότι... Αλλά ρωτάς όμως. Αλλά ρωτάω, καταλαβαίνεις. Πρέπει να τραβάμε και εμείς χορεύτριες, οι παχουλές, της κοιλιάς. Κοπέλα σου δεν ήταν, από ό,τι έμαθα. Όχι, δεν ήταν, κοπέλα μου. Εντάξει, δηλαδή, θα σου πω κάτι. Το ότι μπορώ να περπατάω και σε ακτίνα δύο μέτρων μπορεί να περπατάει δίπλα ένα αγόρι, μια κοπέλα. Ούτε το αγόρι είναι αγόρι μου, είτε η κοπέλα είναι κοπέλα μου. Άμα κάποια στιγμή έχω κάτι σοβαρό στη ζωή μου, θα το μάθω. Δεν δείχνει διατεθειμένος να αναβιώσει τις κόντρες του παρελθόντος, όπως αυτή με τον Χρήστο Δάντη. Ο Χρήστος Δάντης δες τι έγραψε, τι έγραψε. Όχι, δεν είδα. Πάλι, κάποια γαλλικούλια σου είπε. Δεν πειράζει, να είναι καλά, τον αγαπώ, έχει φωνάρα. Και θέλω να μου πεις γιατί θα με στεναχωρείς, δεν πειράζει. Όχι, δεν σου λέω, δεν σου λέω καθόλου. Τον αγαπώ πολύ, έχει φωνάρα. Ωραία. Τώρα θα λέω καλά για όλους, θα το αλλάξω τώρα. Ο Γιώργος Λιάγκας δείχνει απόλυτα κατασταλαγμένος και έτοιμος για την μεγάλη τηλεοπτική του επιστροφή. Όλα αυτά βέβαια με εφαλτήριο την αυτοκριτική του, που δεν διστάζει να κάνει μπροστά στην κάμερα της εκπομπής. Πιστεύεις ότι το πλήρωσες αυτό, ότι έλεγε τη γνώμη σου, που τελικά είναι αυτή η γνώμη που είχαμε όλοι εμείς. Άκου να σου πω κάτι. Το ότι πληρώνεις το χαρακτήρα, ένας χαρακτήρας ενός ανθρώπου έχει τα θετικά και τα αρνητικά. Εάν με αλλάξεις, δεν θα είμαι αυτός που έκανε καριέρα τόσα χρόνια. Έχω πολλά αρνητικά. Έχω και πολλά θετικά. Έχει τα πάει σε ένα ισοζύγιο και λες, έκανε καριέρα τόσο άνθρωπος, τον έκανε. Έχει αγαπήσει ο κόσμος σε αυτόν αυτά τα πράγματα. Ή τα έχει μισήσει, αλλά έχει ενδιαφέρον αυτό το πράγμα. Αυτό κρατάς. Ζητάμε συγγνώμη από αυτούς που στεναχωρήσαμε, γιατί έχουμε στεναχωρήσει ανθρώπους. Εμένα δεν μου έχει ζητήσει κανείς συγγνώμη που μου έχουν στεναχωρήσει πολύ, πολύ περισσότεροι. Θα μου πεις καραούλη που θα είμαι όμως, σε ποια περιοχή θα είμαι. Αυτό περιμένω. Κάτσε τα πρώτα δουλειά, πρώτα για σου πω. Να είστε καλά, καλή σεζόν.